Χωρίς ευρωπαϊκό επίπεδο, το τραπεζικό σύστημα να κινείται σε θολό σκηνικό όσο αφορά τα πόνερα που θα φέρει η κατάρρευση της Credit Suisse. Ωστόσο, για την Κύπρο, τα σημάδια είναι θαρρυντικά, αφού η οικονομία της χώρας μας δεν μοιάζει εκτεθειμένη ούτε στην Ελβετική Τράπεζα, αλλά ούτε και στις δύο Αμερικανικές που κατέρευσαν. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου παρουσιάστηκε ξανά καθησυχαστικός ενώπιον της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τονίζοντας ότι έγιναν προετοιμασίες ακόμη και για τα ακραία σενάρια και δεν προκύπτει καμία ανησυχία σε σχέση με τη ρευστότητα και τα κεφάλαια των κυπριακών τραπεζών. Σενάρια έγιναν αρχικά μετά την κατάρρευση των Αμερικανικών τραπεζών. Κατόπιν είχαμε τις εξελίξεις με την Credit Suisse στην Ελβετία. Διαφορετικοί λόγοι εκείνης της κατάστασης και πάλι είχαμε τα δεδομένα να κάνουμε ακραία σενάρια και πάλι ενημέρωσα, αν θέλετε, και τους δύο πρόεδρους, και την πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι και από εκεί δεν υπήρχε οποιαδήποτε ανησυχία. Μάλιστα, όπως ανέφερε, βρισκόταν σε διαρκή επαφή όλες αυτές τις μέρες, τόσο με όλες τις συστημικές τράπεζες, αλλά και με την πολιτική εξουσία, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και με την Πρόεδρο της Βουλής, που όπως ανέφερε, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις. Πάντως και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, μιλώντας στο ΟΜΕΚΑ, επιβεβαίωσε και αυτό στη μικρή έκθεση της Κύπρου στην Ελβετική Credit Suisse. Έχουμε κοιτάξει τα στοιχεία, αν υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση στις εταιρείες που εποπτεύουμε εμείς. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Είχαμε πει αρχικά για 4, αλλά μετά τα στοιχεία που το αναλύσαμε ήταν, νομίζω, μόνο μία εταιρεία. Με ένα πολύ μικρό ποσό, ίδια κεφάλαια, που έτσι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την ίδια ώρα, η συνεχής αύξηση των επιτοκίων προκαλεί ανησυχία για ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την πρόεδρο του DC να προχωρήσει σε συστάσεις προς τις τράπεζες, αλλά και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός έγκαιρης αναδιάρθρωσης δανείων. Με τον Κωνσταντίνο Ηροδότου να τονίζει ότι ήδη επεξεργάζεται σχετική σύσταση προς τις τράπεζες, με την ηγεσία των οποίων συναντήθηκε σήμερα και συζήτησε τις εξελίξεις, τονίζοντάς τους πως η έγκαιρη αναδιάρθρωση δανείων θα είναι προς όφελος της οικονομίας. Πρέπει να υπάρξει από πλευράς των τραπεζών ένας τέτοιος μηχανισμός, ούτως ώστε να λειτουργήσουμε και προληπτικά, να έχουμε αναδιαρθρώσεις, δηλαδή ειδικά όσον αφορά τους φερέγγιους δανειολήπτες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για καινούριο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και από πλευράς αναλύσεων που έχουμε κάνει, αλλά και με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν δείχνουν να υπάρχει ένα νέο κύμα, όπως λέτε. Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, κατά τη συνάντησή του με τις ηγεσίες των τραπεζών, συζήτησε και το θέμα των καταθετικών επιτοκίων και προέτρεψε τις τράπεζες να προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατό με αξιολόγηση των δεδομένων τους αναφορικά με το ύψος των επιτοκίων.